επαναλάβουν το 12. Σας θυμίζω ότι το 12 το βασικό επιχείρημα των κυβερνώντων ήταν η κινδυνολογία. Και δικαιωθήκαμε. Προσπαθούν να το επαναλάβουν. Ενώ ήταν καλά τα πράγματα. Και δικαιωθήκαμε. Θα μας πείτε και κινδυνολογούν να το επαναλάβουν. Είπαμε ότι κινδυνεύουμε. Δεν μιλήσατε χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι μιλήσατε και δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ, έχει δίκιο. Κύριος Μιλιός, ελάτε. Στο δεύτερο γύρο αυτά. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, ελάτε. Λοιπόν, δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Οι βασικοί διακηρυγμένοι στόχοι τους τι ήτανε? Ήτανε ανεργία, ήτανε χρέος, ήτανε ανάπτυξη. Έχουν λοιπόν κάποιους ρυθμούς μετά από τόσα χρόνια, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά στο μηδέν. Χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη δεν βγαίνουν καθόλου. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους αφού έχουν χάσει το μισθό, τη σύνταξη, τα δικαιώματα. Και μας λένε εκεί που ήταν όλο αυτό μια ιστορία επιτυχίας, τώρα μας λένε καταστρεφόμαστε, συνεχίστε την καταστροφή όπως την ξέρετε. Μην δοκιμάσετε να αλλάξετε. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι η βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ελλάδα είναι η δημοκρατία. Όταν θα αποφασίσει ο λαός να αλλάξει πολιτική, η πολιτική δεν θα αλλάξει. Για τον κύριο κύριος Τουρνάρας, γιατί σας πείραξε η τοποθέτηση του κύριου Τουρνάρα? Διότι ο κύριος Τουρνάρας έφυγε από την αρχή της ουδετερότητας που πρέπει να τηρεί και υιοθέτησε τα κινδυνολογικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, προσπαθώντας λίγο πολύ, να λειτουργήσει. Είναι καλά τα πράγματα επομένως? Προσέξτε, για να μας λέτε, δεν φεύγουν καταθέσεις, δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν περάσει τα stress test. Η ανακεφαλοποίηση έχει γίνει, δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν φεύγουν τα λεφτά. Ο κύριος Τουρνάρας προφανώς, ίσως να θέλει να αρχίσουν να φεύγουν λεφτά για να δημιουργηθεί κλίμα που θα ευνοήσει την παρούσα κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αυτό λέμε και εμείς. Νομίζω να τυχαίες αυτό. Δεν είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη να παίρνει θέση και να δημιουργεί κινδυνολογικές καταστάσεις. Θέλει ο κεντρικός τραπεζίτης να δημιουργηθεί κρίση. Δεν ξέρω. Αυτές οι δηλώσεις προς τα εκεί κατατείνουν. Και εν πάση περιπτώσει γι' αυτό τον εγκαλέσαμε, ότι πρέπει να τηρεί την αρχή της ουδετερότητας. Επομένως, για να το πούμε κι αλλιώς, εάν εκλεγείτε, αν γίνετε κυβέρνηση, πάμε σε εκλογές, λέμε το σενάριο αυτό μιλάμε πάντα, θα επιθυμούσατε την αλλαγή του κεντρικού τραπεζίτη? Εμείς από την αρχή θέσαμε κάποια ζητήματα για τον κύριο Στουρνάρα με την έννοια ότι ήταν εξέχον στέλεχος μιας συγκεκριμένης πολιτικής, της πολιτικής της λιτότητας και της συγκεκριμένης κυβέρνησης, και είπαμε ότι ο τραπεζίτης πρέπει να έχει, ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά περισσότερο. Η ερώτηση του Δημήτρη στήριξη. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουμε θα το δούμε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Λέω αν θα επιθυμούσατε. Κύριε Μιλιέ, δεν είχατε βγάλει και δηλώσει στήριξη του κυρίου Προβόπουλου? Όχι. Η αλήθεια ήταν. Μιλάω για την περίοδο τη επιλογή. Δεν είχαμε βγάλει, διότι σε πολλά ζητήματα με τις πολιτικές που προωθούσε ο κύριος Προβόπουλος δεν διαφωνούσαμε. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την περίοδο των εκλογών ο κύριος Προδόπουλος είχε τηρήσει την αρχή της ουδετερότητας. Η δική σας θέση ποια είναι, κύριε Μιλιά? Είστε οικονομικός στέλεχος. Ναι. Είστε στην ηγεσία στην ομάδα. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε έναν άλλον κεντρικό τραπεζίτη. Ανοιχτά σας το λέω. Από εκεί και πέρα έχει εκλεγεί, θα σεβαστούμε την νομιμότητα και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά βεβαίως θα προτιμούσα. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Στουρνάρας μίλησε για ρευστότητα, για πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Τι δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε ότι έχουν ανασταλεί επενδυτικές κινήσεις στην Ελλάδα? Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για προμήθεια προϊόντων στην αγορά μετά τα Χριστούγεννα? Δεν γνωρίζουμε ότι πολλοί φοβούνται ότι η αγορά μετά τα Χριστούγεννα θα παγώσει πλήρως? Οι ενδείξεις αυτές δεν υπάρχουν σε όσους κάνουν παραγγελίες αυτή τη στιγμή? Ρευστότητα στην αγορά δεν είναι αυτό? Είναι μόνο οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις είναι σε 164 δις, αν δεν έχουν γίνει 163, 162. Εντάξει. Okay. 165 δις, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποφασίσετε. Έχει στραφεί το ΑΕΠ και είναι θετικό. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι θετικό. Πρέπει να αποφασίσετε. Χρειάζεται είναι πολιτική σταθερότητα και συνέχιση. Λέτε και τα δύο. Όχι, λένε πολύ συγκεκριμένα. Λέτε και τα δύο. Λέμε ότι πρέπει να καταλαβαίνει μια προσπάθεια ότι το μόνο που κάνετε είναι να τρομοκρατείτε. Τίποτα άλλο. Πάμε δεν στον έχετε κύριο Πυρακάκη να τοποθετηθεί στο θέμα. Γελάτε και μετά τα οικονομικά θα δούμε. Επί του κυρίου Στουρνάρα μιλάμε τώρα, κύριε Πυρακάκη. Το Πασόκ είδα ότι έβγαλε την ώρα του απ' έξω λιγάκι. Αποστασιοποιήθηκε από αυτή τη δήλωση. Σε όλο τον κόσμο οι κεντρικοί τραπεζίτε. Δεν μου λέτε πριν το πείτε αυτό. Με ένα κριτήριο. Ότι ο κύριο Βενιζέλο είπε στον κύριο
στον κύριο Τσίπρα στην τελευταία συνάντηση που πάνε να μπλέξει με τα σκάτα τώρα. Περίμενε, θα έρθει η ώρα σου που λένε. Συγγνώμη κιόλα για την έκφραση, κύριε. Αντιλαμβάνεστε, δεν ήμουν μπροστά. Λέω, επειδή είστε στέλεχος του Πάσο, κάνει το εργό. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο οι κεντρικοί τραπεζίτες επιλέγονται στη βάση του πόσο συμβουλικοί είναι στις δηλώσεις τους. Δηλαδή, γνωρίζουν ότι ακόμη και λάθος να βάλουν τα κόμματα στις φράσεις μπορούν να επηρεάσουν τα οικονομικά φαινόμενα. Ως προς τη δήλωση του κ. Στουρνάρα είμαι λίγο διχασμένος υπό την εξής έννοια. Και περιγράφει την πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να μην γελιόμαστε, και την επηρεάζει. Ναι. Άρα έπρεπε και ο ίδιος να έχει κάνει ενδεχομένως μια στάθμιση η οποία να ήταν λίγο πιο προσεκτική. Από την άλλη, βέβαια, αν με ρωτάτε, θα ήθελε ο κ. Προβόπουλος το 7 με 9 που η ελληνική οικονομία βήμα-βήμα-βήμα εκτροχιαζόταν να είχε σημάνει περισσότερο τον κόδωνα του κινδύνου. Θα το ήθελα. Ναι, αλλά το πες τα κόμματα και τον έγραψε στο παλιό στο παπούτσια. Σας θυμίζω ότι Οκτώβριο του 9 μετά τις εκλογές το είπε ο Προβόπουλος. Δεν κρυβόταν. Έτσι. Δεν κρυβόταν. Και το προηγούμενο διάστημα είχε προφανώς ενημερώσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κοινωνία θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν λέω τα κόμματα. Η κοινωνία θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί. Η κοινωνία μας, κύριε, είναι μια δουλειά των κομμάτων. Αν ας πούμε τα κόμματα, για παράδειγμα, ενημερώνονται ότι η πορεία της οικονομίας δεν είναι καλή. Και βγαίνουν και λένε, παιδιά, μοιράσουμε και κάνα μπόνους. Ξέρουν τι εξελιχθεί έχουν τα κόμματα τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Και σε λέμε σήμερα ότι είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να μην κινδυνεύσουμε. Το λέμε. Το λέω και τώρα. Άμα σου πει ο κύριος Μιλιός το ανάποδο, θα του πείτε ναι, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα με τις αγορές. Ποιο να πιστέψουμε από τα δύο. Άμα ακούς τα κόμματα, επειδή λες να ακούμε τα κόμματα, ποια κόμματα. Σε λίγες ημέρες χάθηκαν τα μισά κέρδη του χρηματιστηρίου που έχουν επιτευχθεί από το 2012. Υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Και αυτό αφορά και την αντιπολίτευση, αφορά και εμάς. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό που είπατε πριν, επειδή το θέσατε στην ερώτησή σας σε συνάρτηση και με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γιατί υπάρχει πολυφωνία. Η πολυφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το πρόβλημα. Αν υπήρχε μία κεντρική γραμμή, θα αξιολογείται αυτή η γραμμή. Οι ξένοι επενδυτές, γιατί από πού θα αντλήσουμε τα λεφτά μας, είτε από ξένα κράτη είτε από τις αγορές. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είτε από εμάς. Ναι, είτε από εμάς, αλλά από εμάς νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα ωριά μας. Μπορούμε να πιάσουμε ενδεχομένως περισσότερο τη φοροδιαφυγή, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Αυτό είναι μια διαδικασία που είναι δύσκολη. Δεν θα γίνει σε ένα βράδυ. Ακούν την πολυφωνία ενός ενδεχόμενης αυριανής κυβέρνησης και ενδεχομένως φοβούνται. Τους δημιουργεί ένα ζήτημα. Όταν λες θα κουρέψω τα ομόλογα, δεν είναι σαφές σε αυτούς ότι εσύ μπορεί να εννοείς ο ΕΣΑΙ, ότι μπορεί να εννοείς κάτι άλλο. Θα πάνε να αγοράσουν τα ελληνικά ομόλογα στις δευτερογενείς αγορές υπό το φόβο ότι αυτά.